κράτους στο διάβα των αιώνων. Είναι γεμάτη από καθοριστικές στιγμές και πράξεις προόδου, όσον αφορά την πολιτισμική και κοινωνική του εξέλιξη. Αυτές αποτελούν και θα πρέπει να αποτελούν παραδείγματα για τους νεότερους, αλλά και μια διαρκή υπενθύμηση του χρέους μας να κάνουμε συνεχή βήματα μπροστά ως κοινωνικά σύνολα και όχι ως μονάδες. Σήμερα όμως δεν θα αναφερθούμε στις φωτεινές σελίδες της ιστορίας μας, αλλά σε εκείνες τις μαύρες κοιλίδες που ακόμα και σήμερα μας τυχιώνουν. Ο λόγος σχετίζεται με μια από εκείνες τις εποχές που το είδος μας όχι απλά παρέμεινε στάσιμο, αλλά βημάτισε προς τα πίσω. Πριν από αρκετά χρόνια, όχι όμως τόσα μακρινά για να λησμονήσουμε, ένας άνθρωπος θεώρησε ότι ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος υπάρχουν άτομα τα οποία υστερούν έναντι των υπολείπων και θα έπρεπε να αφανιστούν. Εκμεταλλευόμενος την πολιτική αστάθεια της τότε περίοδου, ανέλαβε την ηγεσία ενός εκ των μεγαλύτερων κρατών της Ευρώπης και προχώρησε σε μια σειρά εγκλημάτων, αφού πρώτα είχε ηχήσει η σάλπιγγα του πολέμου. Το όνομά του ήταν Αδόλφος Χίτλερ. Ωστόσο, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε απλά μια ιστορική αναδρομή, ούτε για να κρίνουμε. Ο μεγαλύτερος δικαστής είναι η ιστορία και ο χρόνος, και αυτοί έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Die Geschichte der Menschheit ist voller fortschrittlicher Momente und Entwicklungen, die der jüngeren Generation nicht nur als Vorbild dienen, sondern uns auch an unsere Pflicht erinnern sollen, stets gemeinsam und nicht alleine vorwärts zu schreiten. Heute wollen wir jedoch nicht an die hellen, sondern an die dunklen Seiten unserer Geschichte erinnern, die uns bis heute verfolgen. An eine Zeit, als die Menschheit keinen Fortschritt verzeichnete, sich sogar zurückentwickelte. Es ist schon lange her, aber doch nicht so lange, dass es schon in Vergessenheit geraten wäre. Da entschied ein Mann, dass es unter den Menschen auch solche gäbe, die weniger wert sind als andere und die daher ausgelöscht werden sollen. Unter Ausnutzung der politischen Instabilität dieser Zeit begann er seinen Aufstieg zum Machthaber eines der größten Länder Europas und beging beispiellose Verbrechen, nachdem er den Kontinent mit Krieg überzogen hatte. Sein Name war Adolf Hitler. Aber wir sind heute weder hier, um über die Geschichte einfach nur zu sprechen, noch um über diese zu richten. Die größte Richterin ist die Geschichte selbst und sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να σας διηγηθώ την ιστορία ενός παιδιού που στα 17 του έζησε τον εφιάλτη εκείνης της περίοδου από θέση πρωταγωνιστή των γεγονότων. Το παιδί αυτό ήταν ο Αποστόλης από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, μια μικρή κομμόπολη της Ελλάδας. Η μοίρα θεώρησε πως ο 17χρονος έπρεπε να βρεθεί στην καρδιά του κακού και να είναι αυτόπτης μάρτυρας των παρανοϊκών σχεδίων του ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας. Η αγάπη του για την Ελλάδα τον έκανε να παλέψει μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, του αντάρτικου που έδωσε το αίμα του πολεμώντας για την απελευθέρωσή της, κάτι που τον οδήγησε στη σύλληψή του από τους Γερμανούς κατακτητές. Έτσι, ο μικρός μας φίλος βρέθηκε χωρίς να το καταλάβει, σε ένα τρένο, μαζί με άλλους Έλληνες αντιστασιακούς, στο δρόμο για την κόλαση. Πρώτη στάση το μέρος που ακόμα και σήμερα το όνομά του κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ρίγος, ντροπή και φρίκη. Το στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz-Birkenau. Ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για την εξέλιξη της ιστορίας μας ήταν από τους τυχερούς που σε αυτή την ατυχία θεωρήθηκαν χρήσιμοι για τα εργοστάσια της πολεμικής μηχανής του Τρίτου Ράιχ και σύντομα βρέθηκε πάλι σε έναν βαγόνι που τον μετέφερε σε ένα μέρος με λιγότερο αίμα και στάχτη. Επόμενη στάση το στρατόπεδο Γκρίχελάγκερ του Βραδεβούργου, μέρος που στεγαζόταν το εργοστάσιο καταδιωκτικών αεροπλάνων της Αράντο. Εκεί, στο νεαρό Απόστολο, δόθηκαν εργαλεία για να κατασκευάζει μαζί με τους άλλους κρατούμενους πολεμικά αεροπλάνα με αντάλλαγμα ένα πιάτο φαγητό, μπρότσου, και την ελπίδα ότι θα δει το φως του ήλιου άλλη μια μέρα, εφόσον ακολουθεί τις εντολές των σβαστικοφόρων φρουρών του ναζιστικού κολαστηρίου. Ich bin heute hier, um die Geschichte eines Jungen zu erzählen, der als 17-Jähriger die Schrecken dieser Zeit hautnah miterlebte. Dieser Junge war Apostolos aus Filiatra in Messenien, einer kleinen Stadt in Griechenland. Das Schicksal hatte entschieden, dass dieser Junge in das Herz des Bösen gelangen sollte und so zum Kronzeugen der wahnwitzigen Pläne Nazi-Deutschlands wurde. Aus Liebe zu Griechenland hatte er in den Reihen der sogenannten Nationalen Befreiungsfront gekämpft,
die für die Befreiung Griechenlands ihr Blut vergoss. Die Beteiligung an diesem Kampf führte zu seiner Verhaftung durch die deutschen Besatzer. So gelangte unser Freund, ohne zu wissen, wie ihm geschah, zusammen mit anderen griechischen Widerstandskämpfern in einen Zug, der sich auf dem Weg in die Hölle befand. Der erste Halt dieses Zuges war der Ort, dessen Namen Menschen noch heute erschaudern lässt, das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Er gehörte jedoch zu den Glücklichen in diesen unglücklichen Zeiten, die als nützlich für die Kriegsmaschinerie des Nationalsozialismus galten. Und so befand er sich bald in einem Zug, der ihn an einen anderen Ort brachte. Der nächste Halt war das sogenannte Griechenlager in Brandenburg, das sich auf dem Gelände des Militärflugzeugherstellers Arado befand. Dort bekam der junge Apostolos Werkzeug, um mit den anderen Gefangenen Kriegsflugzeuge herzustellen. Im Austausch erhielt er einen Teller Brotsuppe und die Hoffnung zu überleben, solange er die Anweisungen der hakenkreuztragenden Wachen dieses Höllenlochs erfüllte. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, ο 17χρονος επωνίτης από τα Φιλιατρά δεν ήταν μόνος. Η πολεμική μηχανή του Ράιχ χρειάζονταν στρατιά νεκροζώντανων για να συνεχίσει να κινείται και να απειλεί την ανθρωπότητα. Οι κατακτημένοι πλήρωναν το βαρύ φόρο και πρώτοι ανάμεσα σε ίσους η μικρή Ελλάδα. Πλάι στις μηχανές, δίπλα στην πείνα, δίπλα στο θάνατο και το φόβο, θα αντίκριζες τον Αριστοτέλη Λιαπίκο, τον Φραντζέσκο Χάρη, τον Ιωάννη Αγροδήμο, τον Παντελή Κούγιο, τον Απόστολο Παπαγγέλου, τον Κωνσταντίνο Κυρίτσι, τον Νίκο Διακίδη. Πόσο εύκολο άραγε να ήταν μέσα σε αυτό τον πόνο και το θυμό το δρυμή κατηγορό να στραφεί κατά ενός ολόκληρου έθνους. Ήταν δύσκολο, γιατί ο Απόστολος εκεί γνώρισε τους ωραίους Γερμανούς, όπως τους έλεγε. Ανθρώπους που πολέμησαν τον παράφρονα ηγέτη του κράτους τους, καταδικάστηκαν μαζί με τους κατακτημένους ως υπάνθρωποι, πληρώνοντας ακόμα και με τη ζωή τους. Κάποιοι επώνυμοι, κάποιοι ανώνυμοι, όλοι όμως με τις πράξεις τους έσωσαν την υπόλοιψη του γερμανικού λαού και απέδειξαν ότι ορθώς η ιστορία καταδίκασε μια παρανοϊκή πολιτική και όχι ένα έθνος. Ο μικρός μας φίλος δεν ξέχασε ποτέ την άρνηση του Γερμανού αξιωματικού να τον υποδείξει ως μέλος του Αντάρτικου όταν ο Απόστολος είχε συλληφθεί από τους Ναζί. Δεν ξέχασε ποτέ τη μανία με την οποία χτύπησαν τον Βίλι Χέρμαν, η φρουρή του εργοστασίου, επειδή ανέλαβε την ευθύνη για τη ζημιά που προκάλεσε ο ίδιος ο Απόστολος, προκειμένου να μην στηθεί στον τοίχο του εκτελεστικού αποσπάσματος ο Έλληνας πολιτικός εχμάλωτος. Δεν ξέχασε ποτέ τον επισκευαστή της στέγης που του παραχώρησε το κρεβάτι και την κουβέρτα του και που άκουγε στο όνομα Έρικ Χόνεκερ. Οι άνθρωποι αυτοί, Έλληνες και Γερμανοί, ήταν η οικογένεια του Αποστόλη στη Γερμανία. Μια φιλία σπάνια σφυριλατήθηκε μέσα στις φωτιές και τους καπνούς του πολέμου σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο που σε αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του ο μικρός επωνίτης αναφέρεται σε αυτούς με τον τίτλο «Βραδεβουργιανή» και μιλάει για αυτούς με τόση αγάπη και θαυμασμό. In diesen schweren Stunden war der 17-jährige Partisan aus Filiatra jedoch nicht alleine. Die Kriegsmaschinerie der Nationalsozialisten bedurfte einer Armee von lebenden Toten, um voranzumarschieren und die Menschheit weiterhin zu bedrohen. Die eroberten Länder zahlten einen hohen Preis, unter ihnen auch das kleine Griechenland. An den Maschinen, gemeinsam hungernd und umgeben von Tod und Furcht, litten auch Aristoteles Iapikos, Haris Franceskos, Ioannis Achrodimos, Panteles Kouios, Apostolos Papangelou, Konstantinos Kyritsis und Nikos Tsiakisis. Wie einfach wäre es für sie gewesen, in diesem Schmerz und dieser Wut eine ganze Nation zu beschuldigen. Aber für Apostolos war das nicht möglich, denn hier traf er auch die guten Deutschen, wie er sie nannte. Männer, die gegen die Diktatur gekämpft hatten, waren gemeinsam mit den Menschen aus den besetzten Gebieten als Außenseiter gebrandmarkt worden und mussten mitunter sogar mit ihrem Leben bezahlen. Sie alle, namentlich oder bekannt oder nicht, trugen mit ihren Taten dazu bei, das Ansehen der deutschen Bevölkerung zu retten. Und sie bewiesen, dass die Geschichte zu Recht eine wahnwitzige Politik und nicht eine gesamte Nation verurteilte. Unser junger Freund vergaß niemals, wie sich ein deutscher Offizier bei seiner Verhaftung durch die Nationalsozialisten weigerte, Apostolos als Mitglied der Partisanen zu enttarnen. Genauso wenig vergaß er die Wut, mit welcher die Fabrikaufseher auf Willy Herrmann einschlugen, als dieser die Schuld für einen Schaden, den Apostolos verursacht hatte, auf sich nahm
um zu verhindern, dass der griechische politische Gefangene hingerichtet würde. Und auch den Dachdecker mit Namen Erich Honecker, der ihm sein Bett und seine Decke anbot, vergaß er nie. Diese Menschen, Griechen und Deutsche, waren Apostolos Familie in Deutschland. Eine seltene Freundschaft, geschmiedet im Feuer und Rauch des Krieges, in der größten Katastrophe der Menschheit. So ist es nicht verwunderlich, dass er sie in den Auszügen seiner Autobiografie die Brandenburger nennt und voller Liebe und Zuneigung über sie spricht. Η ώρα της κρίσης για τον παράφρονα ηγέτη του Τρίτου Ράιχ και της συμμορίας του δεν άντησε να έρθει. Οι συμμαχικές δυνάμεις κατάφεραν να λαμβώσουν το τέρας του ναζισμού και οι σοβιετικές ερπίστηρες ήχησαν στο στρατόπεδο εργασίας Γκρίκελάγκερ. Η ελπίδα πως θα ξαναδεί τους δικούς του άστραψε στα μάτια του Έλληνα εχμαλώτη. Όπως ο ίδιος γράφει, η ώρα είναι περίπου 12. Μέσα σε ένα από τα πολλά εργοστάσια του Βραντεβούργου, της βιομηχανίας αεροπλάνων διώξεως, τύπου Αράντο, εργαζόμεθα Έλληνες πολιτικοί κατάδικοι. Η πείνα μας είναι απερίγραπτη και όλοι μας κοιτάζουμε στο δρόμο μήπως περάσει το αυτοκίνητο που θα μας φέρει τη σούπα. Μα άξαφνα, η σύρινα του εργοστασίου χτυπάει δαιμονισμένα απευθείας συναγερμό. Γερμανοί εργάτες με μεγάλο τρόμο τρέχουν με τα ποδήλατά τους στο δρόμο που οδηγεί στο δάσος. Μα εμείς με μεγάλο κόπο σέρνουμε τα πόδια μας με τα ξύλινα παπούτσια για να μπούμε στη γραμμή και να μας οδηγήσει ο ΕΣΕΣ με το χέρι στη σκανδάλη του αυτόματου που, έξω από το εργοστάσιο, στα χαροκόμματα που εκεί ήταν ο μεγαλύτερος στόχος των Αμερικανών. Σε λίγο ο σκοπός βρίσκεται στη σκοπιά του, που είναι φτιαγμένη από τσιμέντο με το αυτόματο έτοιμο προς τα πάνω μας. Εμείς, χωμένοι στα χαρακόμματα, κοιτάζαμε τον ουρανό, που σε λίγο θα συνεπιάσει από τα χιλιάδες αεροπλάνα. Δίπλα μας απλώνεται το αεροδρόμιο, μα κανένα αεροπλάνο δικό τους δεν φαίνεται. Μα εμείς, συνηθισμένοι από τους πολλούς κινδύνους, κοιτάξαμε ο ένας τον άλλο, γιατί ίσως έπειτα από λίγο να μην υπάρχει κανένας μας στη ζωή. Να και η ώρα η κακή έφτασε. Μέσα στο βάθος του ορίζοντα φαίνονται τα πρώτα κύματα και σε λίγο βρίσκονται πάνω μας. Όλοι μας κοιτάζουμε με καρδιοχτύπητα αεροπλάνα και μας πιάνει τρόμος. Οι σχηματισμοί είναι πάρα πολλοί και αποτελούνται από 10 τετρακινητήρια αεροπλάνα. Είναι όμως πολύ ψηλά, γιατί κινδυνεύουν από το σφοδρό αδιαεροπορικό πυρ των Γερμανών. Ξέρουμε όμως ότι όταν πρόκειται να αρχίσει ο βομβαρδισμός, ο αρχηγός του κάθε σμήνους αφήνει μια λευκή κολόνα καπνού από το σκάφος του μέχρι το στόχο που εκεί άλλοι θα ρίξουν τις βόμβες. Αυτό χρησιμεύει για ευστοχία. Γι' αυτό όλοι κοιτάξαμε με τρόμο τους σχηματισμούς, μήπως ρίξουν τη στήλη καπνού πάνω μας. Η καρδιά μου χτυπάει σαν καμπάνα από το φόβο, ενώ για μια στιγμή βλέπω ένα μαύρο θηρίο να ρίχνει τη λευκή στήλη πάνω μας. Ο νους μου σταματά, ενώ τα μάτια μου κλείνουν από μόνα τους, σαν να μην θέλουν να δουν το απέσιο αυτό σημείο. Αμέσως ακούγονται και τα σφυρίγματα που κάνουν οι βόμβες, όταν κατεβαίνουν από τον ουρανό για να γκρεμίσουν τα εργοστάσια και να κάψουν πόλεις. Μα να έφτασαν, τα αυτιά μου βουλώνουν από τους βρόντους και τα μάτια μου κλείνουν ζαλισμένα από το φόβο. Με σφιγμένα τα δόντια από την αγανάκτηση της ζωής μας, περιμένουμε τον απότομο θάνατο που θα μας χαρίσει ένα κομμάτι σίδερο. Μα αυτός δεν έρχεται. Ίσως θέλει να μας βασανίσει περισσότερο. Οι βόμβες πέφτουν τόσο πυκνά που οι εκρήξεις είναι συνεχείς. Ένα τελείωτο βουβουνιταριό ακούγεται στη γη και δαιμονισμένα σφυρίγματα στον αέρα που αλίπητα μας προαναγγέλουν το θάνατο. Κάπου-κάπου κοιτάζουμε τα αεροπλάνα με αγανάκτηση σαν να μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς να σταματήσουν, γιατί υπάρχουν και δικοί μας κάτω, δεν είναι όλοι οι Γερμανοί. Μα και η χαρά μας είναι μεγάλη, βλέποντας τα πάντα γύρω μας να έχουν καταστραφεί. Αμαξοστοιχείες ολόκληρες είναι ανακοδογυρισμένες. Τα σπίτια έχουν γίνει σωροί από πέτρες και τούβλα, ενώ από τα εργοστάσια που μας βασάνιζαν επί 12 ώρες το 24ωρο βγαίνουν τεράστιες φλόγες που χοροπηδούν στον ουρανό χαιρετίζοντας τους νικητές που φεύγουν, αλλά στο βάθος φαίνονται άλλα αεροπλάνα, πιο πολλά από τα πρώτα. Τα καταδιοκτικά σαν λευκά χελιδόνια στριφογυρίζουν γύρω από τους σχηματισμούς, κάνοντας βουτιές και στροφές για να προφυλάξουν τα βομβαρδιστικά που αργά-αργά έρχονται προς τα μας. Να και ένα μεγάλο που πέφτει κάτω, βγάζοντας φλόγες. Το χτύπησαν από κάτω. Δεν πειράζει όμως, οι δικοί μας σώθηκαν και πέφτουν με τα λεξίπτωτα. Οι βόμβες πέφτουν πιο κοντά μας. Τα ρούχα μας φουσκώνουν από τα αέρια των βομβών και η γη τρέμει σαν να γίνεται σεισμός.
Ολόκληρα σύννεφα από χώματα μας έχουν σκεπάσει και δεν βλέπουμε τίποτα. Σε λίγο όλα σταματούν και ο ουρανός αρχίζει να καθαρίζει. Ο συναγερμός ακόμα δεν τελείωσε. Τώρα μιλάμε για τις καταστροφές και κοιτάζουμε τα χαλάσματα. Παντού φωτιά και καταστροφή. Κοιτάζουμε την πόλη και βλέπουμε μαύρους ορούς από πέτρες και καπνούς που φανερώνουν την καταστροφή. Δίπλα στο δρόμο έσπασαν οι σωλήνες του υδραγωγείου και το νερό τρέχει σαν ποτάμι στον κατήφορο. Τα εργοστάσια έχουν γίνει κουρέλια και τα αεροπλάνα που ήταν κρυμμένα κάτω από τα πράσινα καμουφλαρίσματα έγιναν κομμάτια σκορπισμένα εδώ και εκεί. Να και ένα αεροπλάνο που έρχεται γρήγορα σαν να το κυνηγάνε. Θα είναι γερμανικό. Μα όχι, κάτι αφήνει. Α, είναι προκηρύξεις. Και πράγματι σε λίγο η περιοχή γέμισε από άσπρα και κόκκινα χαρτάκια. Με λαχτάρα περιμέναμε να πέσει ένα πάνω μας, μα και αυτό το πήρε ο αέρας και το έριξε πιο πέρα. Ο Πέτρος, ένα παιδί από τον Πειραιά, 18 ετών, που τον είχαν κατηγορήσει οι Γερμανοί για σαμποτάζ, τρέχει να το πιάσει. Μα άξαφνα ακούμε δυο πυροβολισμούς και ο Πέτρος λιγάει και πέφτει κάτω με το χαρτί στο χέρι. Το αίμα αρχίζει να χύνεται από την τρύπα που έκανε η σφαίρα στο κεφάλι του και τα μάτια του ανοιχτά ακόμα κοιτάζουν προς εμάς σαν να μας ζητούσαν κάτι. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε τίποτα, γιατί θα πληρώναμε με περισσότερο αίμα την πράξη μας. Σε λίγο ο Πέτρος ξεψύχησε, ποτίζοντας τα πράσινα χορτάρια με το αίμα του, για να πάρει το χαρτί που έριξαν οι σύμμαχοι. Τον κλάψαμε πολύ το φίλο μας. Μας σφίξαμε τα δόντια, μελίσαμε τις βροχές μας και με όρκο να εκδικηθούμε για αυτόν και τόσους άλλους όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί το χαρτί έγραφε «Ερχόμαστε, ερχόμαστε». Es dauerte nicht lange, bis der Tag der Abrechnung mit den Führern des Dritten Reiches kam. Den alliierten Mächten gelang es, das Ungeheuer des Nationalsozialismus zurückzudrängen und im Griechenlager waren die herannahenden sowjetischen Panzer zu hören. Apostolos Hoffnung, eines Tages die eigene Familie wiederzusehen, erwachte erneut. Er schrieb, Zitat, es ist ungefähr 12 Uhr mittags. Wir griechischen politischen Gefangenen arbeiten in einer der vielen Fabriken der Militärflugzeugindustrie, den Arado-Werken in Brandenburg. Unser Hunger ist unbeschreiblich und alle starren wir wieder und wieder auf die Straße, ob das Auto mit unserer Suppe kommt. Doch plötzlich kreischt die Sirene dämonisch auf. Die deutschen Arbeiter rennen voller Furcht mit ihren Rädern zur Straße, die in den Wald führt. Wir aber schleppen uns mit unseren Holzschuhen in eine Reihe, sodass der SS-Mann mit einem Finger am Abzug des Maschinengewehrs uns raus aus der Fabrik zu den Schützengräben, den größten Zielscheiben der Amerikaner, führen kann. Kurz darauf steht der Wächter schon auf seinem Posten, die Waffe auf uns gerichtet. Wir, die wir in den Gräben liegen, schauen in den Himmel, der bald von tausenden Fliegern bedeckt sein wird. Wie auch immer, wir, die wir an diese ständige Gefahr schon gewohnt sind, schauen uns an, da im nächsten Moment niemand mehr von uns am Leben sein könnte. Und nun ist der Horror da. Am Horizont sind erste Wellen von Geschwadern zu erkennen. Bald schon sind sie über uns. Mit klopfenden Herzen blicken wir auf die Bomber. Es sind zahlreiche Formationen aus jeweils 10 Motorfliegern. Sie fliegen sehr hoch, denn die Gefahr, von der deutschen Flak getroffen zu werden, ist groß. Meine Ohren sind taub vom Explosionslärm und meine Augen vor Angst geschlossen. Ich beiße die Zähne vor Entsetzen zusammen. So warten wir auf den schnellen Tod, den uns ein Stück Stahl bereiten wird. Aber er kommt nicht. Vielleicht will er uns noch ein wenig auf die Folter spannen. Hin und wieder blicken wir die Flugzeuge zornerfüllt an, als könnten wir den Amerikanern so bedeuten, aufzuhören. Gleichzeitig aber ist unsere Freude groß, da wir die Zerstörungen um uns herum sehen. Häuser sind nur noch Schutthaufen. Und aus den Fabriken, in denen wir 12 Stunden täglich gefoltert worden sind, züngeln riesige Flammen. Die Bomben fallen immer näher. Unsere Kleidung bläht sich von den Explosionsgasen auf und die Erde erzittert wie bei einem Erdbeben. Staubwolken hüllen uns ein und wir sehen nichts mehr. Nach einer Weile hört alles auf und der Himmel beginnt sich aufzuklaren. Da, ein Flugzeug nähert sich so schnell, als würde es gejagt werden. Es muss ein deutsches sein. Aber nein, es wirft etwas ab. Es sind Flugblätter. Petros, ein Jugendlicher aus Piräus, 18 Jahre, von den Deutschen wegen Sabotage verhaftet, rennt den Flugblättern hinterher. Doch plötzlich hören wir zwei Schüsse und Petros fällt zu Boden, eines der Papiere in der Hand. Wo ihn die Kugel getroffen hat, strömt Blut aus einer Wunde und seine Augen sind noch geöffnet und starren uns an, als würden sie nach etwas fragen. Wir konnten nichts tun, das hätte nur noch mehr Blut gekostet. Nach kurzer Zeit stirbt Petros.
Wir haben viel um unseren Freund geweint, aber ballten unsere Fäuste in Wut, um für ihn und so viele andere Rache zu nehmen, wenn die Zeit erst gekommen wäre. Denn so stand es auf dem Flugblatt. Wir kommen, wir kommen. Οι σύμμαχοι, μετά την απελευθέρωση, φρόντισαν να στείλουν τους επιζώντες πίσω στις πατρίδες τους με αποσκευές στις αναμνήσεις και τους εφιάλτες για την κτηνοδία που έζησαν. Η ζωή όμως κατάφερε να νικήσει το θάνατο. Ο Απόστολος γύρισε στην πατρίδα του, τα Θυατρά, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ευτυχισμένος. Έκανε οικογένεια, εργάστηκε, δημιούργησε. Δεν ξέχασε όμως ποτέ. Κυρίως δεν μίσησε τη Γερμανία και το λαό της, που αγωνίστηκε ψηφώντας την απειλή του δυνάστηκης. Κατάφερε μάλιστα να επισκεφτεί μαζί με την οικογένειά του, αυτή τη φορά καλεσμένος από τον ηγέτη της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας, Έρικ Χόνεκε, φίλο και συγκρατούμενο. Περπάτησε ξανά στο στρατόπεδο, αυτή τη φορά χωρίς να φοβάται για τη ζωή του, και αγκαλιάστηκε με όσους βραδιβουργιανούς ήταν ακόμη εν ζωή. Θυμήθηκαν όλα αυτά που για πάντα θα τους ενώνουν. Ήταν μια από τις χιλιάδες ιστορίες που δημιούργησε ο πόλεμος, που συγκρόνισε την ανθρωπότητα και από τις λίγες με αίσιο τέλος. Οι ιστορίες βρίσκονται εδώ σήμερα, ανάμεσα στους στίχους, πάνω στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα. Όλες έχουν σκοπό να μας φανερώσουν το χρέος μας ως ανθρώπων, να διαφυλάξουμε την ειρήνη ως κόριο φθαλμού και να μην κουραστούμε να παλεύουμε ώστε τέτοιες στιγμές κρίσης και προσβολής του είδους μας να μείνουν στο παρελθόν. Nach der Befreiung schickten die Alliierten die Überlebenden in ihre Heimat zurück, im Gepäck die Erinnerungen und Albträume von der Brutalität des Erlebten. Aber das Leben hatte über den Tod triumphiert. Apostolos kam in sein Heimatland zurück und lebte bis zum Ende seiner Tage glücklich in Filiatra. Er hatte eine Familie, arbeitete und war schöpferisch tätig, aber er vergaß auch nicht. Er hasste weder Deutschland noch seine Menschen, die trotz der Bedrohung gekämpft hatten. Auf Einladung des Generalsekretärs der DDR und früheren Mitgefangenen Erich Honecker war es ihm sogar möglich, mit seiner Familie Ostdeutschland zu besuchen. Er ging erneut durch das Lager, dieses Mal ohne Angst um sein Leben, und umarmte die Brandenburger, die damals noch im Leben waren. Gemeinsam erinnerten sie sich an all das, was sie für immer verbinden würde. Dies ist eine der tausenden Geschichten des Krieges, der die Menschheit erschütterte. Und es war eine der wenigen mit glücklichem Ausgang. All diese Geschichten sind auch heute hier, zwischen den Mauern, auf dem Boden, in der Luft. Sie alle erinnern uns an unsere Verpflichtung, den Frieden zwischen den Menschen zu wahren, und sie mahnen uns, niemals des Kampfes müde zu werden, sodass solch unmenschliche Taten Vergangenheit bleiben. Ο φόβος για το διαφορετικό και η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι δύο έννοιες που αντιμάχονται η μια την άλλη και όποια υπερισχύσει θα χρωματίσει ανάλογα τις σελίδες της ιστορίας μας. Και ας μην πούμε ψέματα στον εαυτό μας, εμείς κρατάμε το πινέλο, κυρίες και κύριοι. Η ανοχή φαινομένων ξενοφοβίας, πολιτικών θέσεων που απηχούν ολοκληρωτισμό, ρατσισμό, και η αδιαφορία για τις τύχες των λαών, όσο μακριά ή κοντά μας βρίσκονται, ισοδυναμεί με συνενοχή. Είναι υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε τους πυλώνες του ανθρώπινου πολιτισμού και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα οφείλουμε να πολεμήσουμε κάθε ιδέα, κάθε άποψη, κάθε πράξη που τα απειλεί. Είναι δική μας υπόθεση αν θέλουμε να φέρουμε άξια τον τίτλο του ανθρώπου, λέξη που στα ελληνικά σημαίνει αυτός που κοιτάζει ψηλά. Το πόσο ψηλά θα κοιτάξουμε στην πορεία της ατομικής και συλλογικής μας ζωής θα κρίνει την πορεία της κοινωνίας μας. Ο κλήρος έπεσε σε μένα να φέρω το ηθικό βάρος να σας διηγηθώ την ιστορία του Εχμαλώτου με το νούμερο 1788. Ήταν ο Απόστολος Σταυρόπουλος. Ένας άνθρωπος που πάλεψε για τα ιδανικά του, δεν έχασε την ελπίδα του, αγάπησε τα γράμματα και τη μουσική. Και ένιωσε το λαό σας αδερφό του. Ήταν ο Μπούμπη για τους Γερμανούς, συγκρατούμενους, ο Απόστολος για τους Έλληνες. Ήταν ο πατέρας μου. Τον Οκτώβριο του 2015,
Τα μάτια του έκλεισαν για πάντα στα φιλιατρά Μεσσηνίας, δίπλα σε ανθρώπους που τον αγάπησαν και που ακόμη και σήμερα η εικόνα, τα λόγια και οι διηγήσεις του θα μας συντροφεύουν. Νοερά θα βρίσκεται μαζί μας, όπως όλοι όσοι αγωνίστηκαν κάτω από το πανεθνικό λάβαρο του σωστού και του δίκαιου. Ένα μέρος του βρίσκεται στην Ελλάδα, ένα στις καρδιές μας. Ένα όμως θα μείνει για πάντα εδώ. Die Angst vor dem Fremden und die Liebe zu den Mitmenschen, das sind zwei verschiedene Konzepte, die sich einander gegenüberstehen. Welches von diesen beiden dabei die Oberhand behält, wird unser heutiges Zusammenleben beeinflussen. Wir sollten ehrlich zu uns selbst sein, die Entscheidung liegt stets in unserer eigenen Hand. Wenn wir Fremdenfeindlichkeit, totalitäre politische Positionen, Rassismus und Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer Menschen, egal ob nah oder weit entfernt von uns, tolerieren, machen wir uns mitschuldig. Es ist unsere Pflicht, die Stützen der menschlichen Zivilisation und der Menschenrechte zu sichern und gleichzeitig gegen jede Idee zu kämpfen, die diese Grundfesten gefährdet. Es liegt an uns, ob wir den Namen Mensch mit Stolz tragen können. Mensch heißt auf Griechisch Anthropos, er, der nach oben schaut. Wie hoch wir schauen, wird den Weg unserer Gesellschaft künftig bestimmen. Mir fällt die moralische Bürde zu, die Geschichte des Gefangenen mit der Nummer 1788 zu erzählen. Apostolos Stavropoulos, ein Mann, der für seine Überzeugung kämpfte, der niemals die Hoffnung verlor, der Buchstaben und Musik liebte, der die Menschen von hier als Brüder betrachtete. Er war Bubi für seine deutschen Mithäftlinge und Apostolos für die griechischen. Er war mein Vater. Im Oktober 2014 schlossen sich in Filiatra Messenien seine Augen für immer in Anwesenheit der Menschen, die ihn liebten und die bis heute von seinem Bild, seinen Berichten und Erzählungen begleitet werden. In unseren Gedanken wird er immer bei uns sein, genau wie all die anderen, die unter einem landesweiten Banner für Recht und Gerechtigkeit kämpften. Ein Teil von ihm ist in Griechenland. Ein Teil von ihm ist in unseren Herzen, aber ein weiterer Teil von ihm wird immer hier bleiben.